Θα πάμε στο θέμα του λιανεμπορίου. Ο κλάδος έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές της Κρήτης, στην περιοχή της Χερσονήσου. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο, με τον γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, τον κύριο Μύρον Κανάκη. Κύριε Κανάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το κλίμα το οποίο επικρατεί, βέβαια σας ακούμε, να σας καλησπερίσουμε, το κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις των συναδέλφων σας στη Χερσόνησο, με τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή να έχουν κατεβασμένα ρολά και με το βλέμμα στην τουριστική περίοδο που δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα έρθουν οι πρώτες αφίξεις και πότε θα έχουμε την επίσημη πρώτη. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια αγωνία σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που αφορούν τον τουρισμό, το τουριστικό προϊόν. Μια αβεβαιότητα, είδαμε κάποιες ανακοινώσεις, μακάρι να είναι σωστές και να ξεκινήσουμε έστω στις 14-15 του Μάη. Αλλά υπάρχει και ο φόβος με τις μεταλλάξεις, με όλο αυτό που συμβαίνει πανευρωπαϊκά, με την κολλησιεργία που συμβαίνει πανευρωπαϊκά με τα εμβόλια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια αγωνία, πόσο μάλλον στον εμπορικό κλάδο, ο οποίος ουσιαστικά είχε μια αμυδρή σεζόν, ένα δίμηνο σεζόν, γιατί μπορεί να είμαστε ανοιχτά 4 μήνες, αλλά ουσιαστικά δεν υπήρχε σεζόν. Όλα τα καταστήματα ήταν στο 70-80% κάτω του τζίρου του. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν δεχτεί και τη βοήθεια που αναμενόταν ή που γνωρίζουμε ότι σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογες επιχειρήσεις έχουν δεχτεί. Κύριε Κανάκη, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν συνάδελφοί σας που πιθανότατα να μην ανοίξουν ακόμα και αν δοθεί το πράσινο φως από την κυβέρνηση για επανέναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζω είναι ότι σε πολλοί εμπορικούς δρόμους της Χερσονήσου, όπως είναι η Ελευθερίου Βενιζέλου, ο κεντρικός δηλαδή δρόμος της Χερσονήσου, αλλά και ο Παραλιακός, η Αγίας Παρασκευής, υπάρχουν δεκάδες καταστήματα, ναι, τα οποία είναι κλειστά και ανίκιαστα. Υπάρχουν το ενοικιάζεται απάνω και από όσο γνωρίζω, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία, συναντιόμαστε έστω στο πόδι, σε μια υπηρεσία, δεν υπάρχει καν ενδιαφέρον για να ενοικιαστούν αυτά τα καταστήματα. Τώρα, τελευταία στιγμή, αν όλα πάνε καλά και αν ξεκινήσει η ροή έστω και αργότερα από τις 15 Μάη, μετά τον Ιούνιο, αλλά να είναι μια δυναμική επάνωδος, τότε μακάρι να πάνε όλα καλά. Τι να πούμε, κύριε Κανάκη, όλα είναι όλα σε μια κλωστή. Σωστά. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή σας κάθε χρόνο πριν από την περίοδο της πανδημίας πότε άνοιγαν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έλεγα και στον συνάδελφό σας εδώ, ότι κανονικά τέτοια εποχή θα έπρεπε να είμαστε μέχρι αυτή την ώρα στην προετοιμασία, στα βαψίματα, στις παραγγελίες, ναι, να υπάρχει ας πούμε μια έντονη δράση εδώ, ούτως ώστε να είμαστε τέλη του Μάρτη, αρχές Απρίλη, δηλαδή το 19, είχαμε γύρω στις 25 με 28 Μάρτη ξεκίνησε η σεζόν. Τώρα, τι να πούμε. Κάποιες ελαφρύνσεις, κάποια βοηθήματα, κάποιες αιτήσεις με σχετικές επιδοτήσεις. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Παναγιωτόπουλε, να θέξω δύο, κατά την άποψη, σοβαρά όλου ζητήματα του εμπορικού συλλόγου, το θέματα τα οποία τα έχουμε θίξει και σε πανελλήνιο επίπεδο στην ΕΣΕΕ και σε τοπικό, σε παγκρίτιο επίπεδο στην ΟΕΣΚ. Αφενός το ένα είναι με τα κριτήρια που υπάρχουν, τα οποία είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις οι οποίες πήραν κάποιο βοήθημα, με πιο πρόσφατο αυτό της περιφέρειας, τα οποία ήταν πολύ υψηλά κριτήρια και πήραν λίγοι πάρα πολλά, και από ό,τι είδα νωρίτερα, λίγο πριν έρθω εδώ στο σημείο συνάντησης σε ένα ρεπορτάζ, ότι αυξήθηκε το ποσό, ούτως ώστε να πάρουν περισσότερα λεφτά λιγότερες επιχειρήσεις. Και εκεί μου δίνεται η ευκαιρία να θίξω το θέμα, γιατί παρακολουθώντας τα ΕΣΠΑ και όλα τα προγράμματα, είναι εντελώς λάθος. Και νομίζω θα έπρεπε η κάθε κυβέρνηση να το θίξει αυτό, να θεωρούνται πολύ μικρές επιχειρήσεις με 250 άτομα. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αποτελούνται από 3-4 άτομα προσωπικό από την οικογένεια, άντε και 1-2 υπαλλήλους. Ακόμα και μία ταβέρνα
10 άτομα το πολύ προσωπικό. Είναι το maximum, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια κατηγορία επιχειρήσεις με 250 άτομα προσωπικό με επιχειρήσεις με 5 άτομα προσωπικό και να τίδονται τα ίδια κριτήρια. Πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγες. Ναι, ολοκληρώστε. Άλλο, επιτρέψτε μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, να ολοκληρώσω. Ναι. Και το άλλο, το επίσης πάρα πολύ σημαντικό και αφορά την εφορία, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, όλα αυτά. Είναι ότι θα έπρεπε, εφόσον εξαιτίας του κράτους, εξαιτίας του ελλείμματος υποδομών και εξαιτίας της στρατηγικής που υπάρχει στο θέμα του τουρισμού, δουλεύουμε μόνο 6 μήνες, θα έπρεπε να πληρώνουμε λοιπόν μόνο αυτούς τους 6 μήνες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν μια μικρή επιχείρηση να πληρώνει τους μήνες που είναι κλειστά και θα πρέπει να δουλέψει 6 μήνες για να βγάλει όλα αυτά που θα πρέπει να πληρώσει. Κάποιος παράγοντας του τουρισμού, ο κύριος Πελεκανάκης, ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων Πανελληνίων και καλός φίλος, είχε πει σε ένα συνέδριο πριν από πολύ λίγα χρόνια ότι δεν γίνεται η βαριά βιομηχανία της χώρας να δουλεύει 6 μήνες. Και δεν γίνεται να δουλεύει 6 μήνες και να πληρώνουν οι μικρές επιχειρήσεις, όλες οι επιχειρήσεις, να πληρώνουν 12 μήνες. Μα είτε είναι αυτό τράπεζα, μα είτε είναι αυτό ασφαλιστικά ταμεία, μα είτε είναι εφορίες. Είναι ένα πάγιο αίτημα και νομίζω είναι και δίκαιο το αίτημα. Όπως επίσης, επειδή μιλάμε και με κόσμο στο εξωτερικό, έχουμε αυτό το αβαντάζ, ας πούμε, όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, έχουμε επαφές απευθείας με φίλους, με πελάτες, με. Επιτόπου με το που κλείσαν τα μαγαζιά, υπήρχαν επιδοτήσεις. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν μαγαζιά τα οποία δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Είναι τραγελαφικό. Πολύς κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή... Κύριε Κανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας και για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Εμείς καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με θέματα του λιανεμπορίου. Και ειδικά και της Χερσονήσου. Ευχαριστώ πολύ και σας θέλουμε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά ότι ο τουρισμός κινεί όλη την Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Κανάκη. Να είστε καλά.